Το δεύτερο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπασκετάκι Αγρίνιο είναι αυτό, ανάμεσα στο δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου και στους Αγρινιο Tutors. Οι ομάδες είναι ήδη στο γήπεδο για το πρώτο τζαμπολ. Παρετσόγλου Γκρίζης, Εξαρχός Σαφαρίκας και Γουργουλέτης η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου, ο οποίος θα είναι στην πρώτη επίθεση. Στραβοδήμος, Λιάγκας, Καρέτσος, Αργύρης και Βαρδουλάκης η πεντάδα για τους Tutors, οι οποίοι θα βγουν στην πρώτη επίθεση με μια μακρινή πάσα του Καρέτσου. Δεν βγαίνει ο εθνιδιασμός. Οργανωμένη επίθεση, ο δικηγορικός σύλλογος έχασε την πρώτη επίθεση του αγώνα. Καρέτσος για τον Βαρδουλάκη. Βαρδουλάκης αστόχησε σε μια όμορφη προσπάθεια την οποία δημιούργησε ο ίδιος. Και μας σκοράρει για το 2-0. Ο Αργύρης θέλει να απαντήσει μέσω τριών πόντων, είναι άστοχος. Ρετσόγλου πήρε το rebound. Έδωσε κοντά στον Περετσούγλου, ο Λιάγκας έπεσε κάπως άτσαλα πάνω του που έκανε το φάουλ. Μπήκε ζεστός, 5-0 για τον δικηγορικό σύλλογο με 5 πόντους του Γκρίζη. Για να δούμε τον Καρέτσο. Αστοχή, ο Αργύρης παίρνει το επιθετικό rebound, σκοράρει για το 2-2. Πρώτο καλάθι για τους Tutors μετά το επιθετικό rebound και το καλάθι του Αργύρη. Σαφαρίκας παίρνει σουτ τριών πόντων, είναι άστοχος. Ο Καρέτσος με μια μακρινή παλιά και είναι ο έξαρχος όμως που κλέβει. Πρέπει να περπάτησε λίγο κάπου, ξέχασε να σκάσει την μπάλα. Κατοχή για τους Tutors. Καρέτσος, πολύ όμορφη ενέργεια, αλλά τα θαλάσσωσε στο τελείωμα. Παραμένει το 5-2. Ο εξαρχός αστοχή σε σου τριών πόντων. Δύσκολη προσπάθεια, μειώνει σε 5-4 με το follow αυτό. Και φάουλ, πρώτο προβάδισμα για τους Tutors, 5-6. Yeah.
μπράβο Δήμος Εύστοχη και στην Βόλη για το 5-7. Λέγκας το rebound, δεν πάτησε καλά νομίζω στην φάση αυτή, κάπου στραβοπάτησε ο Σπύρος Λέγκας. Θα βγει εκτός. Περνάει ο Γιαννοκώστας στη θέση του. Περδουλέκης χαμηλό το σούτ που επιχείρησε για τρεις. Πάσα για να το πούμε καλύτερα. Ο Στραβοδήμος έκλεψε. Πάει μέχρι το layup. 5-9 με σερί, 9-0 για τους Τούτορς και time out για το δικηγορικό σύλλογο. 5-21 για το φινάλε του πρώτου δεκαλήπτου. Το αρχικό 5-0 του δικηγορικού συλλόγου έχει γίνει 5-9. 9 η αναπάτηση πόντι των Tutors, οι οποίοι κλέβουν και την μπάλα. Θέλουν να βγουν στον εφηδιασμό. Λάθος πάσα, κλέψιμο από τον Αργύρη, από τον Έξαρχο μάλλον. Ο Έξαρχος ο οποίος αστόχησε και ο Καρέτσος κερδίζει το φάουλ εδώ. Παραμένει το 5-9. Προσπάθησε να περάσει στον Γιαννοκώστα. Το κατάλαβε ο Σαφαρίκας και έκλεψε. Ο Γκρίζης από κοντά κάνει το 7-9. Έχει πετύχει και τους 7 πόντους της ομάδας του Γκρίζη στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Γουλάκης παίρνει το τρίποντο. Καλό ήτανε, αστούχησε. Ο Γιαννοκώστας πήγε να πάρει το επιθετικό rebound. Έκλεψε ο Παρετσόγλου όμως και παίρνει. Έγινε λάθος. Ο Αργύρης παίρνει τόσο τριών πόντων. Αυτός είναι εύκολο. 7-12. Ο Έξαρχος παίρνει σου τριών πόντων. Απατάει. 10-12. Σκορ. Και ο Καρέτσος οργανώνει μια ακόμα επίθεση. Στραβοδήμος είναι ξεμαρκάριστος, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Ο Γουργουλέτης προσπάθησε να πάει προς τα μέσα, ο Γιαννοκώστας δεν είχε άλλη επιλογή από το φάουλ. Σαφαρίκας έσκασε αρκετές φορές την μπάλα. Διπλήτρια στην φάση αυτή. Γιαννοκώστας είναι στο τρίποντο, ξεμαρκάριστος. 10-15 με το τρίποντο του Χρήστου Γιαννοκώστα. Εκεί,
κόβεται εντυπωσιακά από τον Βαρδουλάκη. Καρέτσος βγήκε στον ευνηδιασμό, αστόχησε από κοντά όμως. Γκρίζης ξανά πηγαίνει προς τα μέσα στο χέρι. Άστοχος και ο έξαρχος. Τραβοδήμος ήθελε να περάσει τον Σαφαρίκα. Εντάξει, είναι δύσκολες προσπάθειες αυτές. Σαφαρίκας με όμορφο τρόπο ολοκληρώνει την επίθεση. 12-15 στο δίλεπτο. Αργυρισμένη ξεμαρκάριστος, εκτελεί για τρεις. Δεν είναι καλό το σούτ του. Παρδουλάκης ζητάει αλλαγή. Περνάει τη θέση του ο Φραγκούλης. Και επαναφορά για τον δικηγορικό σύλλογο. Ξανά ευκαιρία να τρέξουν οι Τούτορς, ξανά προστατεύει πολύ όμορφα την μπάλα ο Στραβοδήμος. 12-17 με το καλάθι του Στραβοδήμου. Εξαρχώς εκτελεί για τρεις. Άστοχο το σουτ. Airball η μπάλα. Τελευταίο λεπτό, 12-17 ανάμεσα σε δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου και Αγρίνιο Τούτορς. Φιλοξενούμενοι είναι στην επίθεση. Στραβοδήμος ξανά. Είναι άστοχος σε αυτή την προσπάθεια. Μένει χρόνος και για επίθεση για τους Τούτορ. Μπαλαγύρισε ο έξαρχος, είναι έστοχος για 3-15-17. Τελευταία επίθεση για τους Τούτορ, μπάλα στα χέρια του Καρέτσος. Καρέτσος πηγαίνει προς τα μέσα, το φάουλ το οποίο δέχτηκε νομίζω ότι είναι πάνω στην προσπάθεια. Ακριβώς, είναι πάνω στην προσπάθεια, οπότε το φάουλ το οποίο υπήρχε εδώ να δοθεί. Δεν δόθηκε όταν έπρεπε. Ο Καρέτσος πηγαίνει στην γραμμή για δύο βολές. Στα 5 δευτερόλεπτα το σκορ είναι 15-17. 15-18. Παίρνει ο Αργύρης, εκτελεί για τρεις η μπάλα, μπήκε και βγήκε. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 15-18 ανάμεσα σε δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου και Αγρινίου Τούτορς. Ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο, δικηγορικό σύλλογος Αγρινίου, Αγρινίου Τούτορς 15-18. Επίθεση για τους Τούτορς, πρώτο σούτ από τον Καρέτσο. Η μπάλα κάπου κόλλησε και καταλήγει μέσα. Δεκαπέντε-21 λοιπόν, με κάπως τυχερό τρόπο εδώ. Γουργουλέτης εγκρίζεις έξαρχος Σαφαρίκας και Παρετσόγλου η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο. Αργύρης, Φραγκούλης, Κανέτσος, Λιάγκας και Στραβοδήμος για τους Τούτορ. Ο Στραβοδήμος σε μία ακόμα πολύ όμορφη προσπάθεια. 15-23 στο ξεκίνημα. Ο Χρήστης είναι άστοχος.
Ολυμπιακός, ένα ακόμα rebound από τον Λιάγκα. Ωραία πάσα στον Αργύρη, αυτός τελειώνει την φάση. Στέλνει τη διαφορά στους 10 και αμέσως στα time out. Ξεκίνημα με 7-0 για τους Tutors. Έστειλαν τη διαφορά στους 10 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλήπτου. Αρωνάρο time out. Σαφαρίκας ευστόχη σε 3, δίνει μια λύση μειώνοντας σε 18-25. Καρέτσος προσπάθησε να πατήσει εδώ, αλλά μπήκε και βγήκε. Ο σύλλογος κόβει τη διαφορά στη μέση με το σουτ 2 πόντων του Γκρίζη. Κάποιος αντίπαλος στο μάτι και θα δώσει την θέση του στον Παπαδημητρίου. Σε λιγότερο από ένα λεπτό οι κυπεδούχοι μείωσαν στους 5 και έχουν ξανά επίθεση. Τριών πόντων είναι άστοχος, ο Παπαδημητρίου όμως είναι στο rebound. Δύο πόντων από τον Παρετσόγλου, εύκολα ο Λιάγκας, ο οποίος βγάζει τρομερή πάσα στον Αργύρη, αυτός άστοχη μόνος του κάτω από το καλάθι. Και ο Σαφαρίκας μειώνει σε 22-25. Διαφορά ξανά πέσε στους 3. Είναι η διαφορά με την οποία ξεκίνησαν οι δύο ομάδες το δεύτερο δεκάλεπτο, με διαφορετική εικόνα όμως. Το 15-18 έγινε πρώτα, 15-25 και τώρα 22-25, με δύο σερί 7-0 από τις δύο ομάδες. Πρώτα από τους Tutors, μετά από τον δικηγορικό σύλλογο. Ο Εξαρχός θα οργανώσει αυτή την επίθεση του δικηγορικού συλλόγου. Σαφαρίκας είναι σε μαρκάριστος, αλλά άστοχος. Τόχτες των Tutors μπερδεύτηκαν μεταξύ τους. Και η μπάλα είναι ξανά για το δικηγορικό συλλόγο. Ο Γκρίζης είναι ξεμαρκάριστος αστοχή, ο Σαφαρίκας στο rebound. Παπαδημητρίου αστόχησε, ο Καρέτσος μακρινή πάσα. Ο Αργύρης τώρα κάτω από το καλάθι αστοχή, ο Στραβοδήμος στο rebound. Έσωσε αυτή την επίθεση ο Στραβοδήμος, παίρνοντας δύο πόντους στην ομάδα του. Τρίποντο από τον Σαφαρίκα, ο Παρετσόγλου κάνει φόλ στον Καρέτσο. Καλό φαουλ όμως, ο Καρέτσος θέλει να τρέξει την ομάδα του, πήγε στην μπάλα, ο Παρετσόγλου πρόσεξε και για να μην κάνει και αντιαθλητικό.
Πλέγκας βγαίνει ψηλά, παίρνει ένα σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Ο Κυριλής περνάει τον αγώνα στην θέση του Σαφαρίκα και ο Εξαρχός στην οργάνωση μιας ακόμα επίθεσης του δικηγορικού συλλόγου. Κυριλής από τα 6 μέτρα αστοχή, ο Καρέτσος βάζει πολύ καλά το σώμα παίρνοντας το rebound, αλλάζει με τον στραβωδήμο αυτό στον Αργύρη κάτω από το καλάθι. Αργύρης ευστοχή, 22-29. Αυτές οι μακρινές πάσες του Καρέτσου είναι που έχουν δυσκολέψει αρκετά τον δικηγορικό σύλλογο. Ο Κρίζος εδώ με την βοήθεια του ταμπλό. Ο Λιάγκας πήγε να κάνει μια δύσκολη πάσα προς αγωνιστικού χώρου. Αλλαγή με τον Ψάρη στη θέση του Παρετσόγλου και επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο. Ψάρης πήγε κοντά αλλά στόχισε. Λιάγκας έβαλε σωστά το σώμα για να βγει η μπάλα εκτός. Εντάξει, η επίθεση με τον Κάρετσο, νομίζω ότι πλέον είναι υπερβολή να το λέμε. Παίρνει το σου τριών πόντων, είναι εύστοχος, 22-32. Γκρίζης θέλει να απαντήσει αστοχή. Ο Καρέτσος δίνει γρήγορα στον στραβοδήμο. Δεν υπάρχουν τα περιθώρια ευνηδιασμού. Οργανωμένη επίθεση για τους Τούτορ. Τι κάνει σήμερα? Είναι ο συμπαίχτης που ονειρεύονται όλοι, νομίζω. Να τον έχουνε. Καρέτσος ευστοχή σε ένα ακόμα τρίποντο, κάνει το 22-35. Εδώ έχασε ένα rebound από τον Λάξερ. Νομίζω θα το δικαιολογήσουν οι συμπαίχτες του. Γιαννακώστας γυρίζει, ωραίο σου. 24-37, διατηρείται η διαφορά των 13 πόντων. Οι Τούτορς. Αργύρης βγαίνει εκεί και κλείβει. Για τον Στραβοδήμος. Δεν τα χάνει αυτά, ο Χρήστος Στραβοδήμος είναι πολύ ζεστός και αυτός σήμερα σε ευνηδιασμό. Βάζει σωστά το σώμα του για μία ακόμα φορά, κέρδισε το φάουλ αλλά πετύχει και το καλάθι. Στην βολή παραμένει του 24-39. Είναι φυσικά η μεγαλύτερη διαφορά για τους Τούτορς στο παιχνίδι. Ο Εξαρχός θέλει να απαντήσει με σουτ τριών πόντων. Ο Λιάγκας διώχνει πάνω στον Γκρίζη, ο οποίος πάει μέχρι τέλους και ευστοχή, 26-39. Ένα παιχνίδι στο σουτ του Καρέτσου και δεν κατέληξε στο καλάθι. Παπαδημητρίου σε μια περίεργη προσπάθεια.
πάει μέσα, όλες το ίδιο μετράνε. Όπως και να έχεις ξεφορτωθεί την μπάλα από τα χέρια σου. Λέβαια σαν το κοντά όμως κάνει το 28-41. Ξανά το ίδιο, αυτή τη φορά άστοχος ο Παπαδημητρίου, αλλά παίρνει το rebound, αλλάζοντας με τον Ψάρη, ο οποίος από κοντά κάνει το 30-41. Εξαιρετική πάσα από τον Καρίτσο για το 30-43. Είπαμε, είναι μαγική μέρα η σημερινή. Οι Τούτορς είχαν φάουλ να δώσουν, μένουν 4 δευτερόλεπτα. Πρέπει να εκδηλώσουν γρήγορη επίθεση. Παπαδημητρίου εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Ελάχιστα δέκατα. Τέλος πρώτου είναι χρόνο. Δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου, Αγρίνιο Τούτορς, 30-43. Τούτορς έχουν κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και προηγούνται με 43-30 του δικηγορικού συλλόγου Αγρινίου. Οι γηπεδούχοι είναι στην πρώτη επίθεση για το τρίτο δεκάλεπτο. Έξαρχος Γουργουλέτης, Σαφαρίκας, Παρετσόγλου και Γκρίζης η πεντάδα. Στραβοδήμος, Λιάγκας, Κανέτσος, Αργύρης και Βαρδουλάκης είναι η πεντάδα με την οποία θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο οι Τούτορς. Όλα είναι έτοιμα εξαρχώς. Όταν αφορά, ξαναπαίρνει την μπάλα για την οργάνωση της επίθεσης. Παρετσόγλου αστοχή, έχει δεύτερη ευκαιρία, έχει τρίτη ευκαιρία. Κάπου βγήκε ένα χέρι αρκετά πίσω. Αλλά τελικά ο Βαρδουλάκης κάνει το φάουλ. Παρετσόγλου είχε 2 ευκαιρίες κοντά στο καλάθι. Τώρα έχει άλλες 2 ευκαιρίες, αλλά για ένα πόντο κάθε φορά. Είναι άσχολος στην πρώτη, παραμένει το 30-43. Και στην δεύτερη επανάληψη στη βολή κάποιος της μπήκε νωρίτερα. Ο βιαστικός πρέπει να ήταν ο Καρέτσος. Παρετσόγλου αστοχή, ο Βρεδουλέκης παίρνει το rebound. Βλέπει εκεί ότι πιέστηκε ο Καρέτσος, κατέβασε την μπάλα αλλάζοντας για τον Λιάγκα. Γύρισε σε πολύ δύσκολη προσπάθεια. Εντάξει, είπαμε μπαίνουν πολλά, δεν μπαίνουν κιόλα. Ωραία κυκλοφορία. Άστοχο όμως το σουτ του Σαφαρίκα. Δυνατή πάσα ευνηδιασμού. Ο Αργύρης την υποδέχεται πολύ όμορφα, κάνει το 30-45. Εξαιρετικός ο Αργύρης εδώ στην υποδοχή της πάσας από τον Κάρετσο. Λάθος για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Νομίζω ότι την έχει ευνηδιάσει αρκετά το καλό παιχνίδι των Τούτορς σήμερα. Παρέτσος αστόχησε, το rebound τελικά το πήρε ο Έξαρχος. Ο Γουργουλέτης έχει την ευκαιρία στον ευνηδιασμό, μειώνει.
32-45. Σαφαρίκας κλείβει την μπάλα, θέλει να βγει στον ευνηδιασμό. Είναι άστοχος ο Έξαρχος, είναι εκεί για το rebound. Αστοχή και ο Έξαρχος, ο Σαφαρίκας παίρνει το rebound όμως. Ανανεώνει την επίθεση της ομάδας του. Έξαρχος παίρνει σου τριών πόντων, είναι άστοχο. Ο Γκρίζης καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Μέσα ο Βαρδουλάκης του κλέβει την μπάλα. Καρέτσος ολοκληρώνει κερδίζοντας το φάουλ από τον Παρετσόγλου. 6 εδώ έκλειψε την μπάλα, ο Αργύρης πετυχαίνει το καλό. Δεν σιγούρεψε το rebound εδώ Παρετσόγλου. Ο Καρδουλάκης του έκλειψε την μπάλα. Βουργουλέτης πηγαίνει προς τα μέσα, αλλά αστοχή. Ολιάκες το rebound, από τα πόδια του η μπάλα βγαίνει εκτός. Παρετσόγλου τον πίεσε, τον οδήγησε σε λάθος. Γκρίζης είναι άστοχος. Πηγαίνει προς τα μέσα, κοντράρει με τον Καρέτσο, είναι φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές το Γκρίζη. Και η δεύτερη 34-47. Έστω και δύσκολα κρατάει την μπάλα. Ο Λιάκας από κοντά στο χ, όμως με δεύτερη προσπάθεια πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. Βρίσκουν λύσεις οι Tutors. Διατηρούν ψηλά τη διαφορά. Λιάκας αστόχησε στην βολή, ο Αργύρης διεκδίκησε. Δεν ολοκλήρωσε όμως, η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου στην προσπάθεια του για rebound. Στα 6 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, συν 15 για τους Tutors. Πολύ κακό τελείωμα. Παρέτσο σε μία ακόμα μακρινή πάσα. Στραβοδήμος ξανά βάζει σωστά το κορμί του στο τελείωμα. Το 34-51 είναι η μεγαλύτερη διαφορά, μάλλον αυτή των 17 πόντων για το 34-51 είναι η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Σαφαρίκας απαντάει με σου τριών πόντων. Yeah.
λάθος εδώ. Παραμένει το 37-51 στο 5 λεπτό για το 3ο δεκάλεπτο. Γκρίζος πήγε μέχρι μέσα, έκανε κακό τελείωμα στην πρώτη, με τη δεύτερη ευστόχησε. Ένα μικρό 5-0 για το δικηγορικό σύλλογο, 39-51. Παρδουλέκης αστοχή, ο Λιάγκας παίρνει το rebound. Είναι πολύτιμη βοήθεια του Λιάγκας στα rebound σήμερα. Σταβολέμος θέλει να πάει μέσα, βρίσκει τον Καρέτσο, αυτός με τη μία στον Αργύρη που είναι ξεμαρκάριστο. Άλλα αστοχή για τρεις. Ο Έξαρχος καθάρισε αυτό το rebound. Σε σου τριών πόντων είναι άστοχος. Καβοδίνος θέλει να τρέξει. Οργανωμένη επίθεση. Καβοδίνος για τρεις. Είναι εύστοχος, ναι, 39-54. Ό,τι και να κάνουν οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι βρίσκουν τη λύση. Είτε είναι με τον Καρέτσο, είτε με τον Στραβοδήμο. Στραβοδήμος έπασε ευνηδιασμού για τον Αργύριο. Αργύριος τελειώνει 3 πόντων είναι εύστοχο, 42-56. Έχει προσελίσεις ο Γκρίζης στην ομάδα του δικηγορικού συλλόγου, αλλά μοιάζει απελπιστικά μόνος, ενώ ο Βαρδουλέκης απαντάει 42-59. Πάρα πολλές λύσεις στην επίθεση για τους Τούτορς. Ωραία, πάσα στον Έξαρχο, Έξαρχος κέρδιζε το φάουλ από το Λιάγκα. Και δικαίωμα για δύο βολές, για να ο Κώστας περνάει στη θέση του Στραβοδήμου. Έξαρχος ευστοχή στην πρώτη, 43-59. Αυτό ο Λιάγκας έχει δώσει πολύτιμες λύσεις στους Τούτορς. Για να πω στα σας το χ, ο Λιάγκας παίρνει ένα ακόμα rebound επιθετικό. Ωραία πάσα. Δεν γίνεται ασίστ, ο Λιάγκας όμως ξαναμαζεύει το rebound. Οι παιδούχοι μαζεύουν ένα rebound επιτέλους. Όμως είναι άστοχος, ο Καρέτσος μαζεύει ένα rebound. Αργύρης άστοχος για τρεις. Ο Εξαρχός έχει την ευκαιρία. Ο Λιάγκας έχει μείνει πίσω όμως. Ο Εξαρχός
τραβηγμένη προσπάθεια. Η πρώτη, η δεύτερη είναι πιο εύκολη. 45-59. Σαράντα δευτερόλεπτα για το φινάλε. Λέγκας παίρνει ένα σουτ τριών πόντων, είναι άστοχος. Ο Κρίζης βγάζει την ομάδα του στην επίθεση. Δύσκολη προσπάθεια, 47-59. Γρήγορη πάση για τον Αργύριο, ο Αργύρης είναι κλεισμένος. Ανεβαίνουν οι συμπαίκτες του. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα. Μπερδουλέκης παίρνει σούς τριών πόντων, είναι άστοχος. Αργύρης βρίσκεται στο έδαφος. Δεν πατάει καλά. Ο Φραγκούλης θα πάρει τη θέση του. Δεν μένει τίποτα στο τρίτο δεκάλεπτο. 1-4. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Πρέπει να είναι μαγικά πράγματα για να αλλάξει αυτό το 47-59. Εξάρχος. Τα ξύπαμε, θέλει ένα τρελό σουτ. Παραμένει το 47-59 που είναι το σκορ του τρίτου δεκάλεπτου. Ξεκίνημα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου, Αγρινίου Τούτορ 47-59. Στην επίθεση Τούτορς με στραβοδήμο. Καρέτσο, Βαρδουλέκη, Φραγκούλη και Γιάννο Κώστα στην πεντάδα. Γουργουλέτης, Κρίζης, Παπαδημητρίου, Έξαρχος και Ψάρης στην πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο. Γιάννο Κώστα πήρε ένα δύσκολο σουτ εδώ, αστόχησε. Ο σύλλογος μείωσε στους 12 με ένα μικρό 5-0 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Παπαδημητρίου μείνει ακόμα περισσότερο, 49-59. Καρέτσος και Στραβοδήμος δεν συνοηθήκαν σε αυτή τη φάση. Είναι κάτι που δεν το συνήθιζαν μέχρι τώρα στο μάτς. Ο Εξαρχός γρήγορα για 3, 52-59. Και αμέσως time out από τους Tutors. Ένα 5-0 στο φινάλε της τρίτης περιόδου και ένα 5-0 στο ξεκίνημα της τέταρτης κάνει το συν 17 των Tutor, συν 7. Ο δικηγορικός σύλλογος μάζεψε την διαφορά, είναι τώρα στο 52-59. Καρέτσος, ωραία πάσα στον Αργύρη, αυτός κερδίζει το φάουλ. Τον Έξαρχο. Δύο βολές στον Αργύρη. Για να δούμε αν θα ξεκολλήσουν από το 59 οι Tutors. Και με περιπέτεια 52-61. Ο Εξάρχος παίρνει νέο σούτ, είναι ζεστό.
αυτό το διάστημα είναι πολύ ζεστός ο Κώστας Εξαρχός και μειώνει στους 6. 55-61. Εδώ κλέβει και την μπάλα. Τρέχει στον ευνηδιασμό. 57-61. Άλλο μάτς. Ο Εξαρχός είχε τη σπίθα που ήθελε ο δικηγορικός σύλλογος. Και πλέον έχουμε άλλο μάτς. Ελιάκια σε δύσκολη προσπάθεια στο χ. Ο Ψάρης μαζεύει και το rebound. Τώρα ο δικηγορικός σύλλογος είναι πολύ μαζεμένος. Παίρνει και τα rebound. Καρέτσος. Γιάννο Κώστας για τρεις. Δεν δίνει τη λύση. Αργύρης και Λέγκας μπερδεύτηκαν μεταξύ τους και η μπάλα είναι ξανά για τους γηπεδούχους. Σου τριών πόντων είναι άστοχος. Ο Γουργουλέτης δεν καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα. Επίθεση για τους Τούτορς. Καρέτσος. Μέχρι μέσα πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, τραβηγμένη προσπάθεια από τον Καρέτσο. Είναι άστοχη. Ο Εξαρχός κερδίζει το φάουλ από τον Αργύρη. Ο Γκρίζης πηγαίνει προς τα μέσα, είναι άστοχος. Ο Στραβοδήμος μαζεύει το rebound, βγάζει στον Αργύρη. Ο Αργύρης με τον Γουργουλίτη σταματάει, περιμένει τους συμπαίκτες του να ανεβούν. Και ο Στραβοδήμος κάνει επιθετικό φάουλ στον Παπαδημητρίου. Τεχνική ποινή νομίζω είναι στον Καρέτσο. Ο Στραβοδήμος και ο Καρέτσος σε τεχνική ποινή. Πολλές για τον Εξαρχό. Ο Εξαρχός είναι εύστοχος. Ο Εξαρχός ευστόχησε σε μία βολή κάνοντας το 58-61. Έχουμε άλλο μάτς. Παίρνει το rebound, κόβεται εκεί από τον Λέγκα. Στραβοδήμος για τον Αργύρη. Ο Αργύρης στον ευνηδιασμό αστόχησε. Ο Γκρίζης στο rebound. Βγαίνει προς τα μέσα, είναι άστοχος. Ο Λέγκας για τον Αργύρη στον ευνηδιασμό. Ο Αργύρης κάτω από το καλάθι. Αστοχή. Έξαρχος στον ευνηδιασμό.
Άστοχος και αυτό σε πολύ δύσκολη προσπάθεια. Καρέτσο στέκεται για τρεις. Δεν δίνει την λύση. Ο Γουργουλέτης κερδίζει φάουλ από τον Λιαγκά. Time out. Ο Γουργουλέτης έχει δικαίωμα για δύο βολές και την ευκαιρία να φέρει το μάτς ακόμα πιο κοντά. Άστοχος την πρώτη. Παραμένει το 58-61. Έχουν 17-2 σερί οι γηπεδούχοι, μειώνοντας το καλάθι πλέον. Στραβοδήμος παίρνει μια δύσκολη προσπάθεια από τα χέρια του έξαρχου, η μπάλα καταλήγει εκτός. Ενώ και ο Γιαννοκώστας εδώ δεν πάτησε καλά, για να δούμε. Όχι, θα μείνει μέσα. Επαναφορά με τον Αργύρη για τον Γιαννοκώστα. Γιαννοκώστας προσπάθησε να βρει τον Λιέγκα, έβλεπε τα χέρια εκεί, ο Σαφαρίκας έκλεψε την μπάλα. Σέρβις για τον Γουργουλέτη, έξαρχος του τριών πόντων για το προβάδισμα στο χ. Από τα χέρια του Λιέγκα η μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Όχι, είναι φάουλ από το Λιάγκα εδώ, έσπρωξε τον Σαφαρίκα. Ο Σαφαρίκας έχει δύο βολές και την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Σαφαρίκας είναι άστοχος, 59-61 παραμένει. Άστοχος και στην δεύτερη, επαναφορά για τους Tutors. Καρέτσος για τον Στραβοδήμο. Στραβοδήμος παίρνει σου τριών πόντων. Δεν είναι καλό. Πολλά χέρια ο Γκρίζης πάταγε έξω. Η μπάλα είναι για τους Tutors. Το τετράλεπτο για το φινάλε. Προς τα μέσα, κατέβασε τα χέρια ο Ψάρης, δύο βολές για τον Καρέτσο. Εύστοχος την πρώτη, 59-62. Ζήχρεμος ο Καρέτσο. 59-63. Είχε χάσει την ψυχραιμία του βέβαια κάποια στιγμή. Στις βολές ήταν ψυχραιμός. Σάρες πηγαίνει προς τα μέσα στο κύριο Σαφαρίκας, όμως με φόλο. Έχουν χαθεί λίγο στην άμυνα οι Tutors σε αυτό το διάστημα και επιθετικά βέβαια έχουν κολλήσει, αλλά και στην άμυνα έχουν χάσει κάποια εύκολα μαρκαρίσματα.
Καρέτσας παίρνει ένα δύσκολο σούτ αστοχή. Ο Έξαρχος θέλει να τρέξει στον ευνηδιασμό. Γουργουλέτης, ο Έξαρχος αστόχησε. Ο Λιάγκας διεκδικεί, πήρε το rebound. Ο Αργύρης έχει την ευκαιρία να τρέξει. Για να δούμε εδώ τον Καρέτσο στο τριών πόντων. Ναι, 61-60. Και time out από το δικηγορικό σύλλογο. Ο Καρέτσος πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο εδώ. Κώστας Κανέτσος με δύο βολές και ένα τρίποντο έδωσε λύσεις στους Τούτορς, οι οποίοι προηγούνται με 61-66. Ο δικηγορικός σύλλογος έχει κάνει μια μεγάλη επιστροφή από το μείον 17. Ο Γκρίζης πηγαίνει προς τα μέσα, 63-66 με ταμπλό. Κώστας βγήκε ψηλά και άλλαξε με τον Αργύρη. Ο Αργύρης παίρνει σου τριών πόντων. Δεν είναι εύστοχος. Ο Λιάγκας όμως είναι εκεί στο rebound. Θα πάρει και το σου τριών πόντων. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Ο Αργύρης στο rebound. Ο Λιάγκας αλλάζει με τον Καρέτσο. Καρέτσος κερδίζει το φάουλ από τον Γουργουλέτη. Δυο πολύ σημαντικά επιθετικά rebound από τον Λιάγκα και Αργύρη στη φάση αυτή. Επαναφορά με τον Αργύρη. Και την μπάλα πάει στη σιγουριά του Καρέτσου. Καρέτσος πηγαίνει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, καλάθι πάντως. Τα 3-68, 7 συνεχόμενοι πόντοι από τον Καρέτσο. Ο Έξαρχος πηγαίνει μέχρι μέσα, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Βγαίνουν στον ευνηδιασμό οι Τούτορς. Ο Στραβοδήμος κερδίζει το φάουλ από τον Γκρίζη. Και τεχνική ποινή στον Γκρίζη. Για τρεις βολές για να δούμε μάλλον αν θα πάρει τις βολές της τεχνικής ποινής. Υπάρχουν τρεις βολές για τους Τούτορς. Στραβοδήμος είναι εύστοχο. Στη βολή της τεχνικής ποινής, 63-69. Έχει δύο ακόμα βολές ο Χριστός Στραβοδήμος. Ευστοχή, 63-70. Ένα και 19 για το φινάλε. Πολύτιμες βολές αυτές που πέτυχε τώρα ο Χρήστος Στραβοδήμος, στέλνοντας τη διαφορά στους 8. Ο Έξαρχος παίρνει ένα μακρινό σου τριών πόντων. Ο Παρετσόγλου στο rebound. Αστοχή από κοντά, ο Καρέτσος παίρνει το rebound, δίνοντας τον Αργύρη. Καρέτσος. Ξανά παίρνει την μπάλα από το Λιάγκα. Είναι ελάχιστος χρόνος, αλλοιώνεται η προσπάθειά του από τον Παρετσόγλου. Ο Έξαρχος θέλει να τρέξει. Τελικά περιμένει τους συμπαίκτες του Γουργουλέτης. Μάλλον χάθηκε στο βηματισμό, όχι μάλλον. Καρέτσος αλλάζει με τον Αργύρη. Δεν θα εκδηλωθεί η τελευταία επίθεση από τους Τούτορς. Οι Τούτορς είναι οι νικητές στον δεύτερο αγώνα της τέταρτης αγωνιστικής. Κερδίζουν με 71-63 την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου Αγρινίου.